Λοιπόν, δίνεις τίποτα σημερινά μπάσκετ. Ναι. Ξεκίνα. Ξεκινάς πλέον. Γιατί είναι πιο νέες από τα δικά μας του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είναι, ποριακά είναι. Έτσι. Βόλι Περιστέρι λοιπόν, θεωρώ ότι το Περιστέρι θα μπει στη διαδικασία, θα του διεκδικήσει το μάτς, θα παλέψει για την νίκη, δεν θεωρώ απίθανο να νικήσει, αλλά πάμε λίγο στο πιο safe ότι θα χάσει με μικρή διαφορά. Γι' αυτό ακριβώς είπα και στον Παντελή λίγο πριν. Υπάρχει και τρίτος ημιτελικός Eurocup. Μπουργκ Μπεσίκτας. Εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ καλή την Μπεσίκτας. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να πάνε δύο γαλλικές στον τελικό, γιατί ήδη έχει περάσει Παρί. Οπότε θα πάμε την Μπεσίκτας, πάρτε και ένα handicap, αλλά παίξτε και την, ή κάντε ό,τι θέλετε, αλλά κοιτάξτε και την Μπεσίκτας να την νίκη της. Εγώ προτιμώ τα handicap, αλλά κοιτάξτε αυτά και τις νίκες και του Περιστερίου και της Μπεσίκτας. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, Φενέρ Εφές, θεωρώ θα γίνει μάχη. Θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει Φενέρ, αλλά όχι εύκολα. Γι' αυτό και βάζω αυτό το handicap. Και εδώ θα πάω στο Μιλάνο Virtus με το, το handicap. Θεωρώ το βασικό να κερδίσει το Μιλάνο, αλλά για κάθε ενδεχόμενο έχω βάλει και μια διαφορά ότι θα το κερδίσει και εύκολα. Γιατί είναι και διαφορά του πρώτου αγώνα. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμεύσει, αλλά τόσο ήταν. Και πάμε και στο Σάββατο, 6 Απριλίου, νύχτα, Αϊόβα, Connecticut, Άσος. Βέβαια. Αυτό σίγουρα. Τι είναι αυτή η Connecticut, για πες το. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Final Four, έτσι. Δεν τις βλέπουμε καν. Σίγουρα, ε. Σίγουρα, ο Σπύρος. Μην ξημερώσει η Κυριακή και έχετε μηνύματα. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Αλλά νομίζω το Αϊόβα θα πάει τελικό. Δύσκολα θα το πάρει, αλλά μέσα στο παιχνίδι θα είναι. Δύσκολα. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά είναι Κέιτλιν Κλάρκ. Όλη η γη παρακολουθεί. Η άλλη πάντως, South Carolina. Άιτητε. Η κατάντια μου. Λοιπόν, έχει 36-0, φίλε. Εδώ να τα ακούτε. Κατάντια. Να τα ακούτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για το Σπύρο. Έλατε να δούμε τις αποδόσεις του. Λοιπόν, αυτά από το Σπύρο, ασχολείσαι με όλα τα σημερινά. Και τα σημερινά. Με όλα. Πες. Εγώ μόνο με το βράδυ, πότε πες. Λοιπόν, στην πρώτη κάρτα, γιατί σήμερα γίνομαι, προσπαθώ να γίνω λίγο καβαλιαράτος, να έχω δύο κάρτες. Πάω Κλαμία, αγαπημένο. Άσος από ημίχρονο με άντερ 4,5. Ποντάρω σε μια επαγγελματική νίκη του ΠΑΟΚ, απλά, λιτά και καθαρά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παιδεύτηκα αρκετά εδώ πέρα. Το είπε πριν ο Παντελής, in fatigue terrain we trust, είναι over μισό στο πρώτο ημίχρονο. Κοινώς να σκοράρει η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. 11 στα 14 φετινά εκτός εδώ στα παιχνίδια της ΑΕΚ έχει βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 11 στα 14. Το κρατάω. Μου έκανε, μου άρεσε, ναι. Γλυκό μου είναι, μου φτάνει. Πανετολικός Βόλος, χωρίς πολλά-πολλά, πιστεύω ο Πανετολικός θα πάρει αυτό το παιχνίδι. Ο Βόλος είναι άνετος, ό,τι χρειαστεί, μάλλον ό,τι είχε χρειαστεί ως τώρα το πήρε. Αν και εφόσον χρειαστεί κάτι από εδώ και πέρα θα το πάρει. Ο Πανετολικός δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία, αυτό το παιχνίδι το θέλει. Και τα σημερινά, εδώ. Ποντένσε και Τσικίνιο έχουν δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες στις δύο πρώτες αγωνιστικές στο play-off. Στις τρεις, όπως και στην κανονική περίοδο, εκτείνουν μια αγωνιστική. Η διαφορά είναι ότι στα play-off η αγωνιστική αυτή εκτείεται αμέσως μετά την τρίτη κάρτα. Από χθες, λοιπόν, οι δυο τους, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι η επόμενη αγωνιστική αμέσως, είναι να παίξουν στη Λαμία. Βολεύει συνεπώς, έτσι, θεωρητικά πάντα μιλώντας, να επιδίωκαν εντός ή εκτός εισαγωγικών να έπαιρναν μια κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι του Νάρη. Και έτσι να εκτίσουν την τιμωρία τους στο θεωρητικά δεύτερο πιο εύκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη φάση των play-off. Και παράλληλα να μην κουβαλάνε οποιαδήποτε κίνδυνα για τιμωρία στα επόμενα. Στο παιχνίδι με τη Λαμία δηλαδή. Αυτό ενώ ήταν πραγματικά και τα δύο για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ήταν πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Προφανώς έχει πέσει σύρμα, έχει πέσει όλη αυτή η ιστορία και πλέον δεν βρίσκονται σχεδόν πουθενά. Ή όπου βρίσκονται στο να δεχτούν απλά κίτρινες κάρτες. Έτσι, απλά αυτό, να δεχτούν μόνο κίτρινες κάρτες. Ή όπου βρίσκονται δεν είναι πλέον τόσο γλυκά. Οπότε το αλλάζω και σε καθαρά φάση καζίνο, έτσι, να δεχτούν οι δυο τους την τελευταία κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού. Απλά. Είτε ο ένας είτε ο άλλος. Τελειώνοντας εδώ και πηγαίνοντας στις αποδόσεις, θα δούμε γιατί. Είτε το ένας είτε το άλλος, αν γίνει, αξίζει τον κόπο.
Πάμε. Ωραία, καιρό είχαμε να πάμε λίγο κόντρα. Λίγο κόντρα, καιρό είχαμε να πάμε λίγο κόντρα με τον Αντώνη. Οπότε ξεκινάμε. Θα πάμε πολύ τώρα. Όχι, δεν πάμε πολύ. Δεν πάμε πολύ. Ξεκινάμε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ημίχρονο. Αυτό αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι θα μπουν ιδιαιτέρως μαζεμένοι και οι δύο. Παναθηναϊκός θα είναι λίγο διαφορετικός έως αρκετά, έτσι τον περιμένω, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Θα ψάξει με συνέπεια και ψυχαρεμία να βλάψει την ΑΕΚ. Το In Fatigh With Trust νομίζω ότι θα ισχύσει όσο θα περνάει η ώρα, έτσι το βλέπω εγώ. Η ΑΕΚ δεν είναι η ομάδα η οποία θα βάλει τα κλάματα άμα χάσει στο... άμα δεν χάσει στην Λεωφόρο, και γι' αυτό πηγαίνω με το Χ ημίχρονο. Ό,τι είναι να γίνει, ό,τι μακελιώνει να γίνει, θα γίνει στο δεύτερο. City Villa, 4-6 γκολ. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι η City, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, θα αφήσει μάτς να πάει στα κουλούρια. Είτε για την ολίγον τι προβληματική της λειτουργία, ούτε φυσικά για την καταπληκτική της επιθετική ανάπτυξη. 4-6 γκολ είναι, δεν θα έλεγα ρισκαδόρικο, αλλά θα το πω διαφορετικά. Θα μπείτε στο παμεστοίχημα.gr, θα το δείτε αν θέλετε να πιαστείτε από αυτό το match, δεν υπάρχει και κάτι άλλο που να είναι και γλυκό και safe. Γιατί οι αποδόσεις, καταλαβαίνετε, πηγαίνουν πάντα υπέρ της γηπεδούχου, συγκεκριμένη περίπτωση και με μεγάλη διαφορά από τη φιλοξενούμενη. Πάμε το Σάββατο. Wolves West Ham, goal-goal και over. Έχει κάνει δύο goal-goal. Κάνανε δύο goal-goal οι Wolves, χωρίς να γίνει over. Οπότε το goal-goal είναι εύκολο για αυτούς και η West Ham έχει αρχίσει και βάζει πολύ πιο εύκολα, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε. Τώρα θα έρθει ένα 2-2-1, 5-5. Πάντως είναι μάτς που μπορεί να πάει στο over. Cardiff Hull, άσοχη over 1,5 και με πολύ γλύκα στη Hull το βάζω το Χ. Εδώ, παιδιά, έχουμε το εξής. Οι φίλοι μας οι Ουαλοί με το Σιώπη και το Γούτα και προπονητή τον ένα και μοναδικό Errol Bulut έχουν κάνει δύο συνεχόμενα πολύ καλά αποτελέσματα. Κορύφωση μεσοβδόμαδα το διπλό με ανατροπή στην Coventry. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μαζί με τη Hull. Ένας βαθμός χωρίζει. Και για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το εξηγήσω, δίνονται ως απόλυτο outsider. Δηλαδή, ακόμη σε ένα fan bet, άμα θέλετε να κάνετε και πλάκα, μπορείτε να το παίξετε και σκέτο άσο αυτό. Δίνω λοιπόν το Χ στη Hull μόνο και μόνο για το ισοδύναμο της ιστορίας και της βαθμολογίας και πηγαίνω με το over 1,5 γιατί πραγματικά μπορούν και οι δύο να βάλουν γκολ. Τελευταία υποσημείωση εδώ, η Hull έχει ξεχάσει τη σημαίνει νίκη. Θα πείτε κάποιοι, α, ήρθε η ώρα να σπάσει αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν ήρθε, γιατί μπορεί να έρθει η ώρα και να συνεχιστεί. Πάντως εδώ και σχεδόν δύο μήνες, 1,5 μήνα σίγουρα, στα 6 τελευταία παιχνίδια η Hull δεν κερδίζει. Και γι' αυτό την ψάχνω την Championship, σπάνια σας δίνω, γιατί είναι ανώμαλα τα αποτελέσματα. Εκεί κλαίει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, αλλά αυτό πραγματικά το είδα λίγο ως πρόκληση και μου αρέσει έτσι με τους φίλους μου στο πάμε στοίχημα να προκαλεί ο ένας τον άλλον, οπότε το είδα λίγο πρόκληση, οπότε μπαίνω και εγώ στην αρένα να πάρω αυτό που δίνουν τα παιδιά. United Liverpool διπλό και over. Διπλό και over, είναι καλύτερη ομάδα η Liverpool. Έγινε ό,τι έγινε στο κύπελο. Buzzer beater στο τέλος της παράτασης. Ένα μάτς το οποίο θα έπρεπε να το είχε καθαρίσει η Liverpool και ένα μάτς το οποίο το ενδιαφέρον της Liverpool σε σχέση με αυτό το παιχνίδι ήταν στο 50%. Η Liverpool καίγεται και η United θέλει να σκαρφαλώσει. Πάω με την καλύτερη ομάδα και φυσικά πιστεύω ότι θα φάει γκολ η Liverpool. Αλλά και να μην φάει, τα απλά να βάλουν. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν και είναι σκληρό αυτό που λέει για τη United. Αλλά μπορεί να το κάνει και από μόνη της over. Λογικά το πάω έτσι, μπορεί να έρθει και 0-1 το μάτς. Τέλος πάντων, διπλό και over πηγαίνω με την Liverpool που στην τελική έχει και πιο εύκολο μάτς αύριο από ό,τι έχει η United. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, κόντρα στην εικόνα, κόντρα στην μπάλα, κόντρα στο ότι η ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑ Αρένα τον περιποιείται, κόντρα στο ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει κόπεδα και βάζει γκολ, σε όλα μεταξύ
γούστου, φαν και διάθεσης να συνεχίσει το πρωτάθλημα να είναι καυτό. Πάω έτσι σε μια επιλογή Χ που δεν έχω να την τεκμηριώσω και διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένστικτο καθαρά. Ναι. Είπα μία φορά και εγώ να μου το επιτρέψετε να βάλω και ένα ένστικτο κόντρα στη λογική, μόνο και μόνο γιατί η απόδοση είναι πάρα πολύ γλυκιά. Αυτά από εμένα, δείτε και τις αποδόσεις. Αυτό ήταν το In The Zone.